100.000 τίτλοι βιβλίων, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σύγχρονη τεχνολογία και βραβευμένοι από το Ίδρυμα Μπίλι και Μελίντα Γκέιτς, η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέρειας άνοιξε τις πύλες της στην εκπομπή «Φλάστα γεγονότα», καταγράφοντας ένα συναρπαστικό στην κυριολεξία ρεπορτάζ. Θα περάσουμε μέσα να δούμε τι ακριβώς γίνεται σε αυτόν το μαγικό χώρο που είναι στολίδι όχι μόνο για την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, αλλά για ολόκληρη τη χώρα μας. Ιδρύθηκε το 1952 και προσφέρει τις υπηρεσίες της στους κατοίκους της πόλης της Βέρειας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, αλλά και ολόκληρης της Κεντρικής Μακεδονίας. Τον Αύγουστο του 2010 της απονεμήθηκε το βραβείο πρόσβασης στην γνώση από το Ίδρυμα Bill και Melinda Gates. Τον Δεκέμβριο του 2012 της απονεμήθηκε βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για το εκπαιδευτικό της έργο. Έχει 28.837 εγγεγραμμένα μέλη, δηλαδή το 61% του πληθυσμού της Βέρειας, και δανείζει σχεδόν 200.000 τεκμήρια κάθε χρόνο. Το χρονικό διάστημα 2000-2013, ο δανεισμός βιβλίων, περιοδικών, DVDs, CD-ROMs, επιτραπέζιων παιχνιδιών κλπ. Ανήλθε σε 2.597.125 τεκμήρια. Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέρειας επιδεικνύει μεγάλη δραστηριότητα με συμμετοχή σε προγράμματα τα οποία χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέρειας έχει καταφέρει να είναι το τρίτο σημείο στη ζωή των κατοίκων της πόλης μετά το σπίτι και τη δουλειά. Καθημερινά οι υπηρεσίες της βιβλιοθήκης εξυπηρετούν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων και αναγκών για παιδιά, συνταξιούχους, ηλικιωμένους, ανέργους, άτομα με ειδικές ανάγκες, μετανάστες, κατοίκους αγροτικών περιοχών. Η βιβλιοθήκη προσφέρει συλλογή 100.000 τεκμηρίων έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού με βιβλία, περιοδικά, CD μουσικής, DVD, καρποστάλ, σπάνιες φωτογραφίες, έγγραφα και χάρτες. Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και ενήλικες, οργάνωση καλοκαιρινής καμπάνιας, πρόσβαση σε άτομα με κινητικά προβλήματα, διάθεση βιβλίων σε μορφή μπράιγ σε άτομα με προβλήματα όρασης, όπως και διάθεση υπολογιστή και εκτυπωτή μπράιγ σε άτομα με προβλήματα όρασης, υποστήριξη για τη συμπλήρωση αιτήσεων, ανακαινισμένο παιδικό τμήμα με τα μαγικά κουτιά, αμερικανική γωνιά με πρόσβαση σε αμερικανικές βάσεις δεδομένων, βιβλία εκδηλώσεις πάνω σε θέματα εκπαίδευσης και πολιτισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οργάνωση μαθημάτων στις νέες τεχνολογίες. Ακόμη στις υπηρεσίες της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέρειας είναι και η κινητή βιβλιοθήκη, παρέχοντας βιβλία, πληροφόρηση και άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών. Για την Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέρειας αξίζει να αναφέρουμε και κάποιους αριθμούς. Οι 18 υπολογιστές της βιβλιοθήκης το 2013 χρησιμοποιήθηκαν 13.330 ώρες, 11 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα. Η βιβλιοθήκη δάνεισε 180.449 τεκμήρια. Πραγματοποιήθηκαν 80 δωρεάν εισαγωγικά μαθήματα στις νέες τεχνολογίες, τα οποία παρακολούθησαν 176 ενήλικες. Στη βιβλιοθήκη συμπληρώθηκαν 250 αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης, ενώ πραγματοποιήθηκαν 181 ξεναγήσεις σε τάξεις δημοτικών σχολείων και γυμνασίων με 3.900 μαθητές. Ακόμη, πραγματοποιήθηκαν 136 δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες, τα οποία παρακολούθησαν 2.040 άτομα. Στην καλοκαιρινή καμπάνια για την φιλαναγνωσία και την δημιουργικότητα πραγματοποιήθηκαν 88 δημιουργικές δραστηριότητες και συμμετείχαν 2.160 παιδιά. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν 230 εκδηλώσεις, προβολές, σεμινάρια και βιβλιοπαρουσιάσεις, τις οποίες παρακολούθησαν
14.000 άτομα. Ξετυλίγοντας λοιπόν το μαγικό κουβάρι της βραβευμένης δημόσιας βιβλιοθήκης της Βέρειας, δεν θα μπορούσαμε να μην μιλήσουμε και με τον υπεύθυνο τεχνολογίας, τον φίλο τον Γιώργο τον Μπίκα. Η τεχνολογία είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της βιβλιοθήκης μας. Ήδη από πολλά χρόνια έχει μπει κυριολεκτικά μέσα σε όλες τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης και μπορούν από μικρά παιδιά έως και πολύ μεγάλους συνταξιούχους να έχουν ο καθένας τη δική του εμπλοκή με αυτήν. Δίνονται πάρα πολλές ευκαιρίες, ξεκινώντας με τα παιδιά μέσα από εργαστήρια, τα οποία το πιο δημοφιλές εργαστήριο που γίνεται στην βιβλιοθήκη είναι αυτό της ρομποτικής, το οποίο σε αυτή την περίοδο για τα μικρά παιδιά γίνεται κάθε Σάββατο. Και βέβαια υπάρχει και το κλαμπ ρομποτικής, το οποίο γίνεται σε περίοδους που δεν έχουν τα παιδιά σχολείο, γιατί είναι ένα εργαστήριο που πιάνει 20 ώρες περίπου. Ποιος έχει αναπτύξει αυτά τα προγράμματα? Το προσωπικό από μόνο του. Γενικώς πάντοτε, για να καταλάβετε, κάνουμε κάθε Πέμπτη μια συνάντηση στην οποία βάζουμε κάτω το τι έχουμε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα και συζητάμε για το τι πρόκειται να κάνουμε στο μέλλον. Πάντοτε οργανωνόμαστε έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε οτιδήποτε καλύτερο μπορούμε για τον κόσμο της Βέρειας, ο οποίος έχει αγαπήσει τη βιβλιοθήκη. Γι' αυτό έχουμε κάνει και την ανακαίνιση επάνω στον πρώτο όροφο, μέσα στον ανακαινισμένο αυτό πρώτο όροφο όλος ο κόσμος μπορεί να βρει υπηρεσίες όπως ένα στούντιο ηχογράφησης, μπορεί να βρει έναν 3D printer για να εκτυπώσει, μπορεί να δανειστεί tablet για να τα χρησιμοποιήσει μέσα στη βιβλιοθήκη. Υπάρχουν υπολογιστές όπως και παλαιότερα ακόμα τελευταίας τεχνολογίας. Μπορεί να χαλαρώσει σε ένα χώρο που έχουμε και τον έχουμε ονομάσει Brain Pulse, στον οποίο μπορεί να βρει κούνιες, ένα DVD player, μπορεί να κάνει Skype και εν πάση περιπτώσει μπορεί να το χρησιμοποιήσει με όποιο τρόπο θέλει αυτός, αρκεί να δει ακριβώς το τεχνολογικό εξοπλισμό που έχουμε μέσα. Υπάρχει ένα εργαστήριο μέσα στο οποίο μπορεί να δημιουργήσει, είναι καθαρά εργαστήριο δημιουργικότητας, είτε μια ομάδα ανθρώπων είτε και ένας άνθρωπος ατομικά, ακόμα και μέσα από τα εργαστήρια που κάνουμε εμείς. Κύριε Μπίκα, ψηφιακό αποθετήριο Μέδουσα. Γιατί διαλέξατε αυτό το όνομα και τι είναι η Μέδουσα, έτσι? Την ακούει ο κόσμος, αλλά πρέπει να πάρουμε και μια εξήγηση τι ακριβώς γίνεται με τη Μέδουσα. Η Μέδουσα σαν ιδέα μας έχει έρθει από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Βέρειας, όπου ακριβώς στην είσοδο υπάρχει η κεφαλή της Μέδουσας. Με βάση αυτό έχουμε κάνει και τον λογότυπο του ψηφιακού αποθετηρίου. Μέσα σε αυτό το αποθετήριο ο κόσμος μπορεί να βρει, θα ξεκινήσω από τα τελευταία που έχουμε αναρτήσει αυτή τη στιγμή, έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να μαζέψουμε παλιές φωτογραφίες της Βέρειας, οι οποίες έχουν να κάνουν κυρίως με την καθημερινή ζωή στην πόλη. Και βέβαια όχι μόνο της Βέρειας, όλο τον νομό είναι Αθίας, αφού τα όρια της βιβλιοθήκης αγγίζουν όλο τον νομό. Επίσης μπορεί να βρει φωτογραφίες από αντικείμενα από την Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου. Υπάρχει υλικό από το Σημανόγλιο της Κωνσταντινούπολης και πάρα πολλά παλιά βιβλία και παλέτυπα που έχουμε στη συλλογή μας, τα οποία τα έχουμε ψηφιοποιήσει εδώ και καιρό. Όπως επίσης βέβαια υπάρχει και ένα μεγάλο αρχείο από τις τοπικές εφημερίδες.
βραβευμένη δημόσια κεντρική βιβλιοθήκη της Βέρειας από το Ίδρυμα Bill και Melinda Gates, τι άλλαξε στη λειτουργία της, την οργανωμένη και πολύ καλή τόσα χρόνια, να πω στη νέα εποχή. Ναι, ακριβώς, στη νέα εποχή. Μόλις πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του πρώτου ορόφου της βιβλιοθήκης, εδώ που είμαστε αυτή τη στιγμή. Έχει δημιουργηθεί ένας μοναδικός χώρος, ανανεωμένος, ανακαινισμένος, με πολλές νέες υπηρεσίες για όλους τους κατοίκους της πόλης της Βέρειας, του νομού της Ιμαθίας και φυσικά της Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι ένας χώρος μοναδικός, αξίζει όλα τα οι κάτοικοι της περιοχής μας να τον επισκεφθούν για να πάρουν, να δοκιμάσουν μία από τις νέες υπηρεσίες, να πειραματιστούν, να χρησιμοποιήσουν τους νέους χώρους, να πάρουν πολλές γνώσεις, να χρησιμοποιήσουν τις πηγές πληροφόρησης που έχουμε. Τι θα βρούμε λοιπόν σε αυτόν τον πρώτο όροφο? Θα βρείτε ένα πολύ ωραίο ενιδρίο, το οποίο είναι το σημείο αναφοράς του νέου χώρου. Και στη συνέχεια θα βρείτε έναν όμορφο χώρο, το εργαστήριο, το Maker Space, όπου εκεί υπάρχει ένας 3D εκτυπωτής και γίνονται τα εργαστήρια πάνω στις νέες τεχνολογίες που εδώ και χρόνια διοργανώνει η βιβλιοθήκη. Εργαστήρια για 3D printer από εδώ και στο εξής. Μαθήματα αγγλικών για αρχαρίους, τα μαθήματα επιβίωσης για το πώς κάποιος μπορεί να... Μου ακούγεται πολύ πρωτότυπο, έτσι. Να κινηθεί μέσα σε ένα μαθήματα επιβίωσης. Ναι, είναι αγγλικά επιβίωσης. Τι χρειάζεται δηλαδή να ξέρει κάποιος όταν βρίσκεται στο εξωτερικό σε ένα εστιατόριο, τι αγγλικά χρειάζεται για να κινηθεί μέσα στο αεροδρόμιο, πώς μπορεί να κάνει κράτηση ένα αεροπορικό εισιτήριο και τα κλασικά μαθήματα πάνω στις νέες τεχνολογίες που κάνουμε εδώ και χρόνια. Και βρισκόμαστε μέσα στο χώρο μιας βιβλιοθήκης και μπορούμε έτσι να χρησιμοποιήσουμε και μεταφορικές έννοιες, να πω ναυαγός μέσα σε μία πόλη. Ναυαγός, ναι, ακριβώς, ωραία, ακριβώς έτσι. Και τα μαθήματα πάνω στις νέες τεχνολογίες, όπως πώς μπορώ να γράψω το βιογραφικό μου, πώς μπορώ να ξεκινήσω να χρησιμοποιώ το Word, το Excel, να κάνω τη δική μου σελίδα στο Facebook. Τώρα αρχίσαμε μαθήματα φωτογραφίας για αρχαρίους. Όλα αυτά συνδέονται με το νέο εξοπλισμό που έχει η βιβλιοθήκη. Υπάρχει ένα υπερσύγχρονο Media Lab, ένα στούντιο ηχογράφησης, το οποίο είναι ελεύθερο για χρήση για τα μέλη της βιβλιοθήκης, όπου εκεί μπορεί κάποιος να ηχογραφήσει το τραγούδι του, να κάνει ένα μικρό μουσικό συγκρότημα την πρόβα του, να γίνει επεξεργασία ήχου και εικόνας. Για τι αριθμό μελών μιλάμε πλέον στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέρειας? Η Βιβλιοθήκη της Βέρειας έχει πολύ μεγάλο αριθμό μελών. Εγγεγραμμένα είναι περισσότερα από 30.000 μέλη, που σημαίνει ότι πάνω από το 60% το κατοίκο της Βέρειας έχουν βγάλει κάρτα βιβλιοθήκης. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Βρισκόμαστε στο Brain Pulse Room, στο χώρο έμπνευσης της βιβλιοθήκης. Εδώ μπορεί να έρθει κάποιος και απλά να χαλαρώσει, να καθίσει αναπαυτικά στις κούνιες μας μαζί με τους φίλους του, είτε να συζητήσει, είτε να κάνει μια επαγγελματική συνάντηση, είτε να δει μια ταινία ή ένα Blu-ray που θα το δανειστεί από το ισόγειο της βιβλιοθήκης, είτε να κάνει μια Skype επικοινωνία με τους συγγενείς του στο εξωτερικό, είτε απλά να καθίσει. Η δημόσια λοιπόν βιβλιοθήκη στη νέα εποχή ανεβάζει διαρκώς τον πήχη. Μέχρι πού θα φτάσει? Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θέλουμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε υπηρεσίες ποιότητας στα μέλη της βιβλιοθήκης μας. Ο σκοπός μας είναι να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων ευκολότερη. Επειδή είστε πολλά χρόνια στη βιβλιοθήκη,
και τη ζήσατε σχεδόν από το ξεκίνημά της. Φανταζόσασταν ότι θα ξημερώσει μια τέτοια ημέρα? Ήξερα ότι η βιβλιοθήκη θα χαράξει μια ξεχωριστή πορεία. Είχαμε τη χαρά να έχουμε τον κύριο Γιάννη Τροχόπουλο στην ομάδα μας, ο οποίος υπήρξε διευθυντής της βιβλιοθήκης για 26 χρόνια και εργάστηκε πάρα πολύ σκληρά και με τη δική του εμπειρία και τη δική του καθοδήγηση η βιβλιοθήκη έφτασε στο σημείο που βρίσκεται τώρα και χαιρόμαστε πολύ που έχουμε πάντα τη συμπαράστασή του και πιστεύω ότι θα φτάσουμε ακόμη πιο ψηλά. Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέρειας αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική δημόσια βιβλιοθήκη στη χώρα που παρέχει υπηρεσίες 3D printing. Έχουμε το τελευταίο μοντέλο της εταιρείας MakerBot, εκτυπωτή Replicator λέγεται, ναι, το οποίο χτίζει σιγά σιγά μέσα από μια γραφίδα αντικείμενα. Δηλαδή υπάρχει, μπορεί να εκτυπώσει ένα αντικείμενο που είτε είναι χρηστικό και δεν μπορεί να το βρει κάποιος, είτε κάποιο παιχνίδι. Αυτό που εμείς θέλουμε να κάνουμε είναι να φέρουμε σε επαφή με αυτή τη γενιά τεχνολογίας τους νέους ανθρώπους. Δηλαδή γίνονται εδώ δωρεάν σεμινάρια 3D printing και γενικά σχεδιασμού τρισδιάστατου ακόμα σε πολύ αρχικό στάδιο, αλλά και εμείς επιμορφωνόμαστε σε αυτό και εξελισσόμαστε, και έτσι μπορεί κάποιος πέρα από το να εκτυπώσει να μάθει και πώς λειτουργεί όλο αυτό. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική η επαφή και μόνο αρχικά με αυτή τη γενιά τεχνολογίας, και αν μπορούμε το πάμε και παρακάτω σιγά σιγά. Τι άλλο μπορεί να βρει κάποιος σε αυτό το χώρο που είμαστε εδώ? Σε αυτό το χώρο που γίνονται πολλά σεμινάρια υπάρχει και ένα μηχάνημα που μετατρέπει δίσκους βινιλίου σε ψηφιακό αρχείο. Είτε δηλαδή σε ένα φλασάκι, σε ένα στικάκι να το πάρει κάποιος, είτε και κατευθείαν σε CD με πολύ απλές οδηγίες. Έρχεται και βάζει το δίσκο να παίζει και μπορεί κάποιος που έχει παλιούς δίσκους και θέλει να διασφαλίσει την ποιότητά τους και να τους κρατήσει για πάντα, να τους κάνει ένα ψηφιακό αρχείο. Και αυτό φυσικά παρέχεται δωρεάν.
Κύριε Γαλίτσιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που σήμερα η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέρειας μας άνοιξε την πόρτα της, να ξαναγηθούμε στους χώρους της και αυτόν τον καταπληκτικό κόσμο που συναντήσαμε με εικόνα, με ήχο, να το μεταφέρουμε όχι μόνο στους πολίτες της Βέρειας, σε όλη την κεντρική Μακεδονία, για να δούμε αυτό το πραγματικό επίτευγμα, αν μιλάμε για επίτευγμα, έτσι. Είναι δική μας χαρά που είσαστε εδώ σήμερα για να δείξουμε και στον κόσμο το τι έχει γίνει εδώ στη βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη, αξιοποιώντας το βραβείο που πήρε από το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates, ξεκίνησε την αναμόρφωση της βιβλιοθήκης, την ανακαίνιση. Το πρώτο στάδιο είναι αυτό που βλέπετε εδώ, στον πρώτο όροφο. Θα ακολουθήσει μετά και στο δεύτερο όροφο, που θα δημιουργηθεί μια αίθουσα με έναν πολυχώρο που θα υπάρχουν πολλές δραστηριότητες. Αυτό πιστεύουμε θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2015. Τι εξυπηρετεί σήμερα η Βιβλιοθήκη της Βέρειας? Εντάξει, η Βιβλιοθήκη της Βέρειας, ξεκινώντας εδώ και πολλά χρόνια, είχε σαν στόχο να εξυπηρετήσει τους κατοίκους όλου του νομού Ημαθίας. Την τοπική κοινωνία, έτσι. Δεν προσπάθησε, έδωσε έμφαση ιδιαίτερη σε άτομα που είναι αποκλεισμένα και που δεν είχαν τη δυνατότητα από άλλες ή άλλες ευκαιρίες για να έρθουν σε επαφή με το βιβλίο, αλλά δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτό. Προσπάθησε να επεκτείνει όλες τις λειτουργίες της και να δώσει έτσι μια βοήθεια στον πολίτη και όχι απλά ένα βιβλίο που θα μπορούσε να διαβάσει. Έτσι προσπαθήσαμε να κάνουμε τη ζωή του πολίτη. Κόσμο, μπορούμε να πούμε. Έτσι ήταν από τις πρώτες βιβλιοθήκες που δημιούργησε κινητές μονάδες και πήγαιναν. Σωστά, είναι οι δύο κινητές μονάδες που πήγαιναν σε όλο τον νομό και κάποτε όταν υπήρχε όλο και το χρόνο, πρόγραμμα, όλες τις εποχές. Όλο τον χρόνο και εκτός νομού πολλές φορές. Και πέρα από αυτό δημιούργησε και πολλές υπηρεσίες μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης. Έδωσε μεγάλη σημασία στη νέα τεχνολογία και προσπαθεί να φέρει τον πολίτη κοντά με τη νέα τεχνολογία αυτήν. Γι' αυτό έχουμε και πολλά σεμινάρια που γίνονται επιμόρφωσης σε απλούς ανθρώπους για να μπορέσουν να έρθουν σε επικοινωνία με τη νέα τεχνολογία, να χρησιμοποιήσουν αυτή και στην καθημερινότητά τους και μέσα στη βιβλιοθήκη. Ωραία. Η πρώτη προτεραιότητα σήμερα είναι το βιβλίο, η τεχνολογία ή ένα πάντερμα και των δύο? Η πρώτη προτεραιότητα. Γιατί υπάρχει σαν τώρα έτσι να μας λένε ότι έχει ομορφιά να διαβάζεις και το βιβλίο στην οθόνη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Νομίζω ότι δεν είναι το ίδιο με το να κρατάς το βιβλίο στα χέρια σου, να γυρίζεις τις σελίδες. Είναι διαφορετική λογική, έτσι? Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το βιβλίο πάντα παραμένει βιβλίο. Δεν χάνει την αξία του. Και ένα απλό παράδειγμα είναι ότι ακόμα και όταν το έχουμε ψηφιακά το βιβλίο, πολλές φορές το εκτυπώνουμε για να το διαβάσουμε. Ναι. Δηλαδή το βιβλίο δεν χάνει ποτέ την αξία του. Αυτό που προσπαθεί η βιβλιοθήκη είναι να έρθει σε επαφή με τον πολίτη και να τον διευκολύνει στη ζωή του. Δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα ούτε το βιβλίο ούτε το ηλεκτρονικό. Είναι οι ανάγκες που έχει ο πολίτης και το τι θέλει και ζητάει να βρει μέσα σε μια βιβλιοθήκη. Εμείς ανοίξαμε πολύ τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και μας ενδιαφέρει να ακούσουμε τον πολίτη το τι θέλει και αν μπορέσουμε να το παρέχουμε. Αν ο πολίτης μας ζητήσει κάτι διαφορετικό από το βιβλίο και είναι μέσα στις δυνατότητές μας, πολύ ευχαρίστως να το κάνουμε. Δηλαδή δεν βάζουμε ένα μπούσουλα να καθορίσουμε εμείς το τι θέλει ο χρήστης της βιβλιοθήκης. Προσπαθούμε να ακούσουμε το χρήστη και να προσαρμοστούμε εμείς το τι θέλει, σε αυτά που θέλει να κάνει εδώ πέρα στη βιβλιοθήκη, που θα ήθελε να υπάρχουν εδώ. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέρειας, με προϊσταμένη αρχή του Υπουργείου Παιδείας, σε μια εποχή που ο πολίτης βιώνει μια δύσκολη οικονομική κρίση, πόσο μπορεί μια βιβλιοθήκη να αναπτύξει τον κοινωνικό της ρόλο και να βοηθήσει το συμπολίτη της, το συνάνθρωπό της? Ναι, η βιβλιοθήκη είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και υπάγεται απευθείας στο Υπουργείο Παιδείας. Η προσπάθεια της βιβλιοθήκης είναι και πολύ περισσότερο σε αυτά τα χρόνια που ζούμε, στα χρόνια της κρίσης, είναι να βοηθήσει τον άνθρωπο στην καθημερινότητά του.
Γι' αυτό πέρα από τις υπηρεσίες που αναπτύσσουμε για να μπορεί να έρθει να βρει το βιβλίο του να διαβάσει, προσπαθούμε να τον εξυπηρετήσουμε και στην καθημερινότητά του. Έτσι έχουμε κάνει ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως μπορεί να έρθει κάποιος να κάνει το επίδομα θέρμανσης εδώ πέρα ή γενικά ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα έπρεπε να τα κάνει μόνος του, μπορούμε να τον βοηθήσουμε, να τον υποδείξουμε πώς θα γίνουν αυτά. Γενικά έχουμε... Είναι πολλές πλέον οι υπηρεσίες που πρέπει να κάνει ο πολίτης. Δεν γνωρίζει τη νέα τεχνολογία, ιδιαίτερα οι μεγάλες ηλικίες. Να πάρουν το επίδομα θέρμανσης ή να επικοινωνήσουν με τις δημόσιες υπηρεσίες. Τα τέλη κυκλοφορίας, την φορολογική τους δήλωση, όλα αυτά, γιατί είναι μια νέα εποχή αυτή που θα πρέπει... Που σημαίνει ότι οι συνεργάτες σας εδώ μέσα θα πρέπει κάθε στιγμή να είναι ενημερωμένοι και να μπορούν να λύσονται ανάλογα με το πώς λύσεται και ο δημόσιος τομέας της χώρας, έτσι. Ναι, είναι βέβαια, αυτονόητο νομίζω. Βέβαια να διευκρινίσουμε ότι εμείς δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε να είστε λογιστές, σωστά. το ρόλο των λογιστών αλλά και το ρόλο των άλλων οργανισμών. Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον ΟΑΕΔ, τα ΚΕΠ και όλα αυτά. Ναι. Απλά επειδή η βιβλιοθήκη έχει μέσω των υπολογιστών της μπορεί να δώσει πρόσβαση. Έχει 12 υπολογιστές για το κοινό. Σύντομα θα αρχίσει να δανείζει στο κοινό και τάμπλετ τα οποία θα μπορεί να τα χρησιμοποιεί μέσα στη βιβλιοθήκη και σκοπεύουμε να το προεκτείνουμε να μπορεί να τα δανειστεί και εκτός βιβλιοθήκης. Όλα αυτά, όλη η νέα τεχνολογία, προσπαθούμε μέσα από αυτήν την τεχνολογία να βοηθήσουμε τον κόσμο και σε αυτά τα ζητήματα, πέρα από την ψυχαγωγία δηλαδή, να τον βοηθήσουμε και στην καθημερινότητά του και να ανταποκριθεί σε αυτά. Εξάλλου, η βιβλιοθήκη κάνει πολύ τακτικά μαθήματα για τις βασικές γνώσεις των υπολογιστών και αν θα δείτε σε αυτά τα μαθήματα οι ηλικίες είναι πάντα μεγάλες. Είναι παρήγορο δηλαδή που άνθρωποι 70 και 75 χρονών έρχονται εδώ πέρα και δεν άνθρωποι το βάζουν κάτω. Άνθρωποι άλλης εποχής, έτσι, οι οποίοι έζησαν την εξέλιξη του τηλεφώνου, ίσως και να μεγάλωσαν χωρίς ρεύμα. Οπότε έτσι, ναι, ναι. Είναι διαφορετικός ο κόσμος στον οποίο ζουν σήμερα, έτσι. Το εντυπωσιακό με αυτούς είναι όμως ότι δεν το βάζουν κάτω. Δεν λένε ότι εγώ μαθαίνουν. Δεν ξέρω. Ναι, αυτό, έρχονται με διάθεση είναι, να μάθουν και μαθαίνουν. Αυτό είναι ευχάριστο. Ναι, ναι. Πείτε μου λίγο κάτι. Η επιβίωση της βιβλιοθήκης. Αυτός εδώ ο οργανισμός που έχει αναπτυχθεί πρέπει και να τραφεί, έτσι. Βέβαια. Ναι. Είναι ο κράτος, το κράτος αρρωγός αυτής της προσπάθειας. Κοιτάξτε, οι βιβλιοθήκες, όπως και όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί αυτόν τον καιρό, περνάνε κρίση. Κρίση. Την κρίση. Η αλήθεια είναι ότι οι βιβλιοθήκες περνάνε πρώτες, είναι αυτές που θα περάσουν την κρίση. Δηλαδή δεν μπορείς να κόψεις από ένα νοσοκομείο, από ένα τέτοιο, ενώ από βιβλιοθήκη είναι πιο θα εύκολο κόψεις. Να κόψεις. Ωραία. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει πρόβλημα με τη χρηματοδότηση. Εμείς δεν θέλουμε να κόψουμε κάποιες από τις υπηρεσίες μας, θέλουμε να προσφέρουμε αυτά που προσφέρουμε και να τα επεκτείνουμε για να προσφέρουμε περισσότερα πράγματα. Γι' αυτό είμαστε και σε μια αναζήτηση για να βρούμε κάποιους χορηγούς, να βρούμε τέλος πάντων κάποιες λύσεις που χωρίς να χάσει η βιβλιοθήκη το κοινωνικό της πρόσωπο, χωρίς να γίνει δηλαδή ένας ιδιωτικός οργανισμός ο οποίος θα ζητάει εισιτήριο για να μπει εδώ μέσα, απλά ζητάμε να βρούμε κάποιους ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν με διάφορους τρόπους, έτσι ώστε η βιβλιοθήκη να μην αναγκαστεί να κόψει κάποιες από τις υπηρεσίες. Γνωρίζω ότι στο πέρασμα των χρόνων η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέρειας είχε δωρητές και σε υλικό και οικονομικά. Ναι. Τώρα πλέον είμαστε σε μια φάση που είναι αναγκαίο αυτό. Είναι αναγκαίο και γι' αυτό έχουμε κάνουμε αυτή την προσπάθεια από εδώ και πέρα, δηλαδή θα πρέπει να τις επεκτείνουμε αυτές τις προσπάθειες έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση, γιατί από εδώ και πέρα η βιβλιοθήκη θα αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης εάν δεν αλλάξει κάτι σε όλα αυτά. Το Υπουργείο Παιδείας, η χρηματοδότηση είναι μειωμένη. Απ' την άλλη, οι ανάγκες της βιβλιοθήκης, θέλουμε να την επεκτείνουμε τη βιβλιοθήκη, να επεκτείνουμε τις λειτουργίες. Γίνονται μια επένδυση τώρα με το βραβείο σε πολλές τεχνολογίες καινούργιες. Όλα αυτά χρειάζονται λεφτά για να δουλέψουν. Θα πρέπει να βρούμε μια λύση, γι' αυτό καλούμε και τον κόσμο. Όποιος έχει κάποια λύση ή όποιος έχει κάτι να προτείνει, έτσι σε μια συνεννόηση μαζί με τον κόσμο, καθένας στο μέτρο που μπορεί και να συμβάλλει σε αυτό το πρόβλημα για να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε.